Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Για πατάτε επιτέλους. Εσείς που παρακολουθείτε τα βίντεο χωρίς εγγραφή, εκείνο το ευλογημένο το κουμπί για εγγραφή είναι απολύτως δωρεάν. Το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις όποτε ανεβαίνει νέο βίντεο. Και αν σας αρέσει αυτό το βίντεο, πατήστε like και μοιραστείτε το με τους φίλους σας στα κοινωνικά δίκτυα. Έχουμε θεματάρα σήμερα. Κάψουρο τράγουδα και ανώριμοι και ασόβαροι άνθρωποι. Ή μάλλον καλύτερα, ανώριμοι και ασόβαροι άνθρωποι και επίδραση των καψουροτραγουδιών ή των καψουροτράγουδων ή των παρατράγουδων, θα έλεγα. Λοιπόν, κάτω από ένα βίντεο υπήρχε το εξής ακόλουθο σχόλιο, το οποίο είναι έτσι ένα χαρακτηριστικό σχόλιο, ένα χαρακτηριστικό story μιας σύγχρονης γνωριμίας. Λέει μια φίλη, έχω ερωτευτεί τρελά κάποιον, τελίτσες, που ξέρω ότι δεν μου φέρθηκε καλά. Θαυμαστικό. Άλλα έλεγε και στο τέλος άλλα έκανε. Ζογκώστη. Μία καθημερινή ιστορία δηλαδή. Μία συνηθισμένη ιστορία γνωριμίας στην ωραιότατη κοινωνία μας. Δεν πίστευα ποτέ, και το ποτέ με κεφαλαία, ότι θα με παράταγε έτσι μια μέρα. Ένα σωρό θαυμαστικά, θλιμμένη φατσούλα και ραγισμένη καρδιά. Εδώ και πόσο καιρό σκέφτομαι χίλια δυο πράγματα. Τι έγινε? Γιατί έφυγε ενώ έδειχνε ευτυχισμένος? Δεν έχω απαντήσεις. Το απαντήσεις με κεφαλαία και τα ανάλογα θαυμαστικά στο πλάι. Η άλλη μου επιλογή είναι να δεχτώ πως επί 3 χρόνια με κοροϊδεύε, έπαιζε μαζί μου. Για επιβεβαίωση ίσως είναι 50 χρόνων. Δεν μας λέει η φίλη πόσο χρόνο είναι η ίδια, λέμε σίγουρο ότι είναι κάτω από 50. Αλλά μπορεί και πάνω από 50 είναι, δεν ξέρω. Δεν θέλω με τίποτα να δεχτώ κάτι τέτοιο. Όλο κεφαλαία. Δεν μπορεί. Έδειχνε ευτυχισμένος. Πάει να μου φύγει το μυαλό. Και της απαντάω κι εγώ. Μήπως ήταν απλώς ένας ανώριμος και ασόβαρος άνθρωπος? Και απαντάει η φίλη. Τι μήπως, κυρία Θέκλα μου, για να το λέτε εσείς σίγουρα. Κάθε λέξη σας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για μένα. Καθώς δεν έχω κανένα να τα βγάζω από μέσα μου, οπότε καταλαβαίνετε τι είστε για το πρόβλημα που βιώνω. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Ιστερόγραφο. Θα ήθελα να σας ζητήσω κάτι, κυρία Θέκλα. Αν και όποτε μπορέσετε, κάντε σας παρακαλώ ένα vlog σχετικά με τα ερωτικά τραγούδια και καψουροτράγουδα που επιμένουμε να ακούμε. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Άντε να μας ξυπνήσετε λίγο και σε αυτόν τον τομέα. Ευχαριστώ πολύ τη φίλη για το σχόλιο της, το οποίο είναι η αφορμή για το σημερινό βίντεο. Φιλενάδα, θέλω να σου πω και από εδώ και από το βίντεο ότι δεν είσαι μόνη σου, ότι η δικιά σου εμπειρία δεν είναι μοναδική. Δεν θέλω να στο χαλάσω, δεν είναι μόνο εσύ που έχεις βιώσει κάτι τέτοιο. Πολλοί άνθρωποι στις μέρες μας βιώνουν τέτοιες καταστάσεις, τέτοιες συνθήκες, στις οποίες μπαίνουν οι άνθρωποι στη ζωή τους, παριστάνοντας τους σοβαρούς, παριστάνοντας τους αγαπητικούς, μπαίνουν μόνο για να περάσουν καλά, να διασκεδάσουν, να πάρουν επιβεβαίωση και μετά να εξαφανιστούν ως άλλα φαντάσματα. Γιατί μας γράφεις κιόλας ότι βιώνεις ghosting. Και μάλιστα βιώνεις ghosting μετά από 3 χρόνια σχέσεις. Και διερωτάσαι, τι έγινε, γιατί έφυγε ενώ έδειχνε ευτυχισμένος? Δεν έχω απαντήσεις. Καταρχάς θέλω να πω ότι είναι εντελώς εγκληματικό, θα έλεγα, να διαλύσεις μία σχέση η οποία κρατάει μακροχρόνια. Είπαμε, στην εποχή μας οι σχέσεις από 6 μήνες και πάνω θεωρούνται μακροχρόνιες. Είναι απαράδεκτο να τελειώσει μία σχέση που κρατάει 3 χρόνια και να εξαφανιστείς. Να μην καθίσεις να συνομιλήσεις, να μην εξηγήσεις τον άλλο, ρε παιδί μου, ό,τι και να είναι αυτό που σε έχει κάνει να φύγεις. Δυστυχώς, τα ναρκισσάκια, οι άνθρωποι με ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, αυτά τα παλιόπαιδα, δεν θα ασχοληθούν μαζί μας, δεν θα ασχοληθούν με το πρόσωπο που εκμεταλλεύονται, αν δεν το έχουν πλέον ανάγκη. Δεν.
Δεν. Και μπορεί ένας τέτοιος να έρθει να κάνει και hoovering μετά. Δηλαδή να κάνει μια προσπάθεια αναρρόφησης, να θέλει να σε τραβήξει πίσω. Μπορεί και όχι. Αν έχει βρει άλλη ναρκισιστική τροφοδοσία, αν έχει βρει άλλο supply, αν έχει βρει ένα άλλο καλό θυματάκι να τον ταΐζει και να τον ποτίζει συναισθήματα, σεξ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, πολύ πιθανό να μην κάνει και hoovering. Δεν ξέρω. Έχεις κάθε δίκιο να το βιώνεις έτσι, ότι σε κορόιδευε για 3 χρόνια και έπαιζε μαζί σου. Δυστυχώς, είναι λίγοι άνθρωποι στην εποχή μας που είναι σοβαροί και ώριμοι. Όταν λέμε για έναν άνθρωπο ότι είναι σοβαρός, εννοούμε ότι το ναι του είναι ναι και το εννοεί, το όχι του είναι όχι και, δεν, και το εννοεί το όχι, δηλαδή δεν εννοεί ναι. Ένας άνθρωπος ξεκάθαρος, ένας άνθρωπος που να ξέρει τι του γίνεται, ένας άνθρωπος που να ξεκαθαρίζει από την αρχή τη θέση του και να μην μας βάζει στη διαδικασία να τρέφουμε ψευδαισθήσεις. Δυστυχώς, υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι σοβαροί. Δεν αντιμετωπίζουν με σεβασμό τους άλλους ανθρώπους, δεν αντιμετωπίζουν με σεβασμό τις καρδιές και τις ψυχές των άλλων ανθρώπων, οι οποίοι συμπεριφέρονται σαν κακομαθημένα παλιόπαιδα που θέλουν απλώς οι ίδιοι να περνάνε καλά και δεν θέλουν να έχουν καμία ευθύνη απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Δεν εννοώ σε καμία περίπτωση ότι ένας σοβαρός άνθρωπος κάνει απαραίτητος μόνο σοβαρές σχέσεις. Μπορεί και ένας άνθρωπος που έχει σοβαρότητα, εάν βρίσκεται σε μια περίοδο στη ζωή του που δεν δύναται να υποστηρίξει μία σοβαρή σχέση, μπορεί να το ξεκαθαρίσει με σοβαρότητα από την αρχή και να πει, ξέρεις, σε αυτή την περίοδο που με γνωρίζεις, δεν ξέρω τι μου γίνεται. Είμαι μόλις μετά από ένα χωρισμό, είμαι μόλις μετά από ένα διαζύγιο ή βρίσκομαι σε μία πολύ άσχημη ψυχοσυναισθηματική συνθήκη και δεν μπορώ να σου δώσω όλα όσα θα έπρεπε να πάρεις μέσα από μία σχέση. Και να σου αφήσει το περιθώριο να επιλέξεις αν θες να μπει σε μία σχέση με κάποιον άνθρωπο ο οποίος θα σου δώσει ψήγματα αγάπης, ψίχουλα αγάπης και όχι όλη την αγάπη και όχι όλο του τον εαυτό. Έχουμε μπερδέψει τα μπούτια μας στη σημερινή εποχή σε σχέση με τους όρους. Η ερωτική αγάπη σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει κάνω σεξ μαζί σου για λίγο ή περνάω καλά μαζί σου για λίγο ή σου λέω ό,τι θες να ακούσεις για να πάρω αυτό που θέλω και τα λόγια μου δεν έχουν βαρύτητα, τα λόγια μου δεν έχουν βάθος, υπόσχομαι πράγματα τα οποία δεν θα τα υποστηρίξω μετά. Άλλα λέω, άλλα κάνω και άλλα εννοώ. Και έτσι ερχόμαστε και στο θέμα των καψουροτράγουδων και των ερωτικών τραγουδιών. Το έχω πει για πρώτη φορά, το έχω γράψει στο βιβλίο μου «Η Ανατομία μιας γυναίκας», το οποίο έγραψα 19 χρόνια πριν, όπου ανέφερα για τους στίχους των ερωτικών τραγουδιών, τους περισσότερους στίχους των ελληνικών ερωτικών τραγουδιών, οι οποίοι στίχοι αυτοί προάγουν ένα μη υγιή τρόπο του σχετίζεστε. Αρκετά από τα καψουροτράγουδα και τα ερωτικά τραγούδια εξυμνούν τη συνεξάρτηση, εξυμνούν τη συναισθηματική κακοποίηση σε μία σχέση, εξυμνούν την υποβάθμιση ενός ανθρώπου μέσα σε μία σχέση, εξυμνούν την απιστία και ένα σωρό άλλα αρνητικά φαινόμενα στις ερωτικές σχέσεις. Θεωρώ ότι η τακτική ακρόαση τέτοιων τραγουδιών χωρίς κριτική σκέψη, χωρίς να βάζουμε το μυαλό μας να σκέφτεται κριτικά και να κριτικάρει τους στίχους ενός τραγουδιού, μπορεί να μας βλάψει. Ναι. Γιατί περνά στο υποσυνείδητο μας μηνύματα. Μηνύματα τα οποία είναι επικίνδυνα. Όπως για παράδειγμα, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς στίχους να σας πω, γιατί η αλήθεια να λέγεται, πολύ συνειδητά αποφεύγω να ακούω καψουροτραγούδα και αποφεύγω να ακούω ερωτικά τραγούδια με τους στίχους των οποίων δεν συμφωνώ. Άρα μου μένουν ελάχιστα τραγούδια να ακούσω. Ένα από αυτά το έχουμε αναλύσει πρόσφατα και σε ένα βίντεο που κάναμε για το τραγούδι της Αλεξίου «Άνθρωπός μου», που έχει εξαιρετικούς στίχους. Ένα τραγούδι που ακούω πολύ συχνά και μου αρέσει πολύ είναι ένα τραγούδι που έχει τραγουδήσει πολύ όμορφα η Άλκηστης η Πρωτοψάλτη, το τραγούδι «Η Σωτηρία της Ψυχής», για παράδειγμα, το οποίο έχει πολύ ωραίους στίχους ψυχοεκπαιδευτικούς και έχουμε προτείνει κατά καιρούς κάποια τραγούδια με ψυχοεκπαιδευτικούς στίχους.
κάποια τραγούδια των οποίων οι στίχοι σε ανεβάζουν ψυχικά, σε βοηθούν να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου, σε παροτρύνουν να έχεις υγιέστερες σχέσεις με τον εαυτό σου και τους άλλους ανθρώπους και δεν σε σπρώχνουν στη συνεξάρτηση, στη θυματοποίηση, στην ανοχή και την υπομονή της όποιες κακοποίησεις. Υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια τα οποία λένε ότι ό,τι και αν μου κάνει ο άλλος, εγώ το θέλω οπωσδήποτε πίσω, ότι με χώρισες, με άφησες, αλλά εγώ θα σε δεχθώ πίσω με ανοιχτές αγκάλες, τραγούδια τα οποία δεν θέλω καν να επαναλάβω τους στίχους. Ίσως αν θέλετε μπορείτε να βάλετε σε σχόλιο όνομα τραγουδιού και τους συγκεκριμένους στίχους που θεωρείτε ότι είναι τοξικοί και είναι επικίνδυνη επειδή προάγουν τη συνεξάρτηση, τη θυματοποίηση, τη ψυχική και σωματική κακοποίηση μέσα στις σχέσεις. Δυστυχώς υπάρχουν πολλά τέτοια τραγούδια. Και ένα τραγούδι το οποίο έτσι έχει συζητηθεί τελευταίως για τους στίχους του είναι το τραγούδι «Τα νέα της Αλεξάνδρας», το οποίο από ό,τι έχω ακούσει έχει μαθευτεί πρόσφατα ότι πρόκειται για ένα τραγούδι το οποίο έγραψε ο Φωνιάς της Αλεξάνδρας, ο οποίος ήταν ένας εξαγχιστίας θείος της, ο οποίος σκότωσε την Αλεξάνδρα εφόσον αυτή δεν υπέκυψε στις άρρωστες ορέξεις του και βγήκε και από πάνω και έγραψε και ένα τραγούδι στο οποίο της έκανε slut shaming, στο οποίο την παρουσίαζε ως μια γυναίκα η οποία δεν ήταν ηθική. Και ακόμα αυτή η γνώση, η καινούρια γνώση για αυτό το τραγούδι της Αλεξάνδρας, «Τα νέα της Αλεξάνδρας», με συγκλώνησε, γιατί πρόκειται για ένα τραγούδι το οποίο παλιότερα με ενοχλούσαν οι στίχοι. Μου άρεσε η μουσική, αλλά με ενοχλούσαν οι στίχοι. Γιατί ένιωθα ότι ήταν υποτιμητική για την Αλεξάνδρα που αναφέρονταν στο τραγούδι και υποτιμητική για τις γυναίκες γενικότερα. Α, και έχουμε κάνει και πρόσφατα και ένα βίντεο όπου προσπάθησα να δώσω κάποιες απαντήσεις σε ένα τραγούδι ενός τράπερ με τον τίτλο «Φεμινιστής». Καλά πήγε και αυτό. Λοιπόν, τα καψουροτράγουδα και τα ερωτικά τραγούδια μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνα να τα ακούμε χωρίς κριτική σκέψη. Προτείνω να φτιάξουμε λίστες με τραγούδια, playlists, ξέρω εγώ, στο Spotify, στο YouTube, με τραγούδια τα οποία να επιλέγουμε οι στίχοι να μας ανεβάζουν ψυχικά, να μας δίνουν ψυχική ανάταση, να μας βοηθούν να αγαπάμε περισσότερο τον εαυτό μας, να μας βοηθούν να γινόμαστε περισσότερο όρημοι και περισσότερο υπεύθυνοι και σοβαροί άνθρωποι. Είπα στην κοπέλα, ως απάντηση του σχολείου, μήπως πρόκειται απλώς για ανώριμους και ασόβαρους ανθρώπους, τι σημαίνει ψυχοσυναισθηματική ωριμότητα και τι σχέση έχει με την ηλικία, γιατί μιλούσε για έναν τύπο 50 ετών. Η ψυχοσυναισθηματική ωριμότητα δεν επιτυχάνεται μόνο με την ηλικία, επιτυχάνεται και με την πνευματική προσπάθεια που καταβάλει ένας άνθρωπος ώστε να εξελιχθεί. Τα αγαθά κοπισκτώνται και κανένας άνθρωπος δεν οριμάζει ψυχικά και συναισθηματικά αν δεν κοπιάσει. Οι ναρκισσιστές είναι άνθρωποι οι οποίοι επίτηδες παραμένουν ψυχοσυναισθηματικά παιδιά, γιατί δεν θέλουν με τίποτα να κάνουν τη σκληρή δουλειά που απαιτείται για να οριμάσουν ψυχικά και συναισθηματικά. Εντάξει, τόσο απλά. Οπότε μπορεί ένας άνθρωπος να είναι 30 ετών και να έχει την ψυχοσυναισθηματική ωριμότητα ενός 15χρονου. Ένας άνθρωπος να είναι 60 ετών και να έχει την ψυχοσυναισθηματική ωριμότητα ενός 12χρονου. Άλλος να είναι 70 ετών και να έχει την ψυχοσυναισθηματική ωριμότητα ενός 15χρονου, 16χρονου, 17χρονου και ούτω καθεξής. Ο εγκέφαλος μας συνεχίζει και αναπτύσσεται δομικά μέχρι την ηλικία των 26 ετών για τα κορίτσια και την ηλικία των 28 ετών για τα αγόρια. Μετά από αυτή την ηλικία έχουμε ήδη το μηχάνημα έτοιμο και εξελιγμένο, το hardware, και αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να εγκαταστήσουμε το λογισμικό, το software. Η εγκατάσταση του λογισμικού απαιτεί κόπους. Απαιτεί προσπάθεια, απαιτεί διάβασμα, απαιτεί εξάσκηση, απαιτεί μελέτη, απαιτεί ψυχοεκπαίδευση, απαιτεί ψυχοθεραπεία, απαιτεί προσωπικό πνευματικό αγώνα. Και αυτά δεν τα κάνουν τα ναρκισσάκια. Οι ναρκισσιστές θέλουν τον εύκολο δρόμο. Θέλουν να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο, να περνάνε καλά, να γλεντάνε τους άλλους ανθρώπους για όσο γουστάρουν και όταν πλέον δεν τους κάνουν εντύπωση οι άνθρωποι που γλένταγαν μέχρι τώρα να τους παρατήσουν έτσι χωρίς εξηγήσεις, ghosting,
και να πάνε παρακάτω και ούτω καθεξής. Στο χέρι μας είναι να σταματήσουμε να μπλέκουμε με ασόβαρους και ανώριμους ανθρώπους. Εάν από την αρχή μιας καινούριας γνωριμίας αντιμετωπίσουμε τη γνωριμία με σοβαρότητα και ρωτάμε με σοβαρότητα τις ερωτήσεις όλες εκείνες που έχουμε πει πολλές φορές εδώ στα βίντεο που ρωτάμε σε μια νέα γνωριμία, κυρίως τις ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με το τι πραγματικά θέλεις από αυτή τη γνωριμία, τι περιμένεις από αυτή τη γνωριμία, σε ποια φάση βρίσκεσαι στη ζωή σου, τι θέλεις να δώσεις, τι θέλεις να πάρεις, ξεκάθαρες ερωτήσεις, και αν δεν λάβουμε ξεκάθαρες απαντήσεις να μην προχωράμε. Οι ανώριμοι και ασόβαροι άνθρωποι πολύ πιθανόν να κοπούν από τις πρώτες ερωτήσεις απαντήσεις. Στη συνέχεια όμως χρειάζεται να έχουμε τα μάτια μας 14 και να παρατηρούμε πολύ προσεκτικά τις συμπεριφορές των ανθρώπων με τους οποίους γνωριζόμαστε και αρχίζουμε να συνδυόμαστε. Από πολύ νωρίς οι ανώριμοι και ασόβαροι άνθρωποι θα δείξουν σημάδια. Αν εμείς όμως πέφτουμε με τα μούτρα και θέλουμε αμέτη μου χαμέτη να έχουμε σχέση πάση θυσία, πολύ πιθανόν τα σημάδια αυτά να τα αγνοήσουμε, γιατί θέλουμε πάρα πολύ να είμαστε μέσα σε μία σχέση. Αυτά για σήμερα. Αν θέλετε στα σχόλια να γράψετε δικές σας παρόμοιες εμπειρίες και πώς το αντιμετωπίσατε και αν κάποιοι από εσάς έχετε καταφέρει επιτυχώς να ξεφύγετε από τέτοιες καταστάσεις, από τέτοιους ανώριμους και ασόβαρους ανθρώπους, be my guest. Σας περιμένω. Φιλιά!